και θα συνδεθούμε με τη Μεσίνη. Εκεί βρίσκεται η συνάδελφος, η Δέσποινα Ηλιοπούλου. Καλησπέρα, Δέσποινα. Καλησπέρα, Θέμη. Βρισκόμαστε εδώ στην κεντρική πλατεία της Μεσίνης, όπου πανηγυρίζει από χθες, καθώς κατέβηκε η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Βουλκανιώτισσας. Βέβαια, φέτος πανηγυρίζει με διαφορετικό τρόπο, καθώς δεν λειτουργεί λόγω κορονοϊού η εμποροπανήγυρη. Μαζί μου έχω τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Μεσίνης, τον κύριο Γιώργο Πετρόπουλο. Καλησπέρα σας, κύριε Πετρόπουλε. Καλησπέρα σας σε εσάς και τους ακροατές σας. Καλησπέρα, κύριε Θέμη. Φέτος η κατάσταση είναι διαφορετική. Πανηγυρίζεται με διαφορετικό τρόπο. Για πείτε μας. Η αλήθεια είναι ότι φέτος είναι ένα πρωτόγνωρο σκηνικό για την πόλη μας, καθώς η καθιερωμένη εμποροπανήγυρη δεν πραγματοποιήθηκε λόγω του κοροναϊού. Φυσικά η προστάτηρα της πόλης μας, η Παναγία Βουλκανιώτισσα, είναι εδώ για να υποδεχτεί τον κόσμο, να προσκυνήσουμε το καθιερωμένο πατροπάδοτο αυτό έθιμο. Η εμποροπανήγυρη, όπως είπαμε, δεν πραγματοποιήθηκε. Γι' αυτό όμως αναπληρώνουμε αυτό το κομμάτι με τα καταστήματα της πόλης μας ανοιχτά με διευρωμένο ωράριο. Γι' αυτό χθες, κύριε Πετρόπουλε, που ξεκίνησε το πανηγύρι, η κίνηση πώς είναι? Χθες ήταν Κυριακή, σήμερα είναι Δευτέρα, κλειστά τα μαγαζιά της Καλαμάτας. Υπάρχει κίνηση που είχε τις άλλες χρονιές τέτοιες μέρες? Κοιτάξτε, από τις προηγούμενες εβδομάδες, για φέτος μιλάω, η κίνηση λίγο το πρωί σήμερα φάνηκε να είναι λίγο αυξημένη. Σε σύγκριση όμως με την περσινή χρονιά, στο πανηγύρι της πόλης, δεν συγκρίνεται. Σαφώς είναι πιο μειωμένο. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Φέτος λοιπόν πήρατε μια απόφαση ο Εμπορικός Σύλλογος. Τι ακριβώς ισχύει για τα μαγαζιά της πόλης? Αποφασίσαμε να λειτουργήσουμε τα καταστήματα με διευρωμένο ωράριο, δηλαδή και τη Δευτέρα και την Τετάρτη και το Σάββατο ανοιχτά. Για όλες τις μέρες, από Δευτέρα ως Σάββατο λοιπόν, είμαστε μέχρι τις 9 το βράδυ. Η πόλη μας γιορτάζει, πανηγυρίζει, το πανηγύρι μας μεταφέρεται στα εμπορικά καταστήματα της πόλης. Έχουμε τα εστιατόρια μας, λειτουργούν κανονικά με το καθιερωμένο πανηγυριώτικο σουβλάκι μας, την πύρα μας. Καλούμε τον κόσμο να επισκεφθεί την πόλη, όπως έκανε κάθε χρονιά, να προσκυνήσει την εικόνα, να κάνει βόλτα στα εμπορικά καταστήματα της πόλης μας. Έχουμε μεγάλες προσφορές. Mm-hmm. Τα εμπορικά καταστήματα έχουν προσφορές. Συνεπώς μπορούν να προσκυνήσουν και να βγουν στα καταστήματα να αγοράσουν οικονομικά προϊόντα. Σωστά. Μπορούμε ο κόσμος να έρθει, να προσκυνήσει την εικόνα, να κάνει τις καθιερωμένες αγορές του. Υπάρχουν μεγάλες προσφορές στα καταστήματα και έχουμε από όλα τα είδη που χρειάζονται οι καταναλωτές, από όλα τα βαλάντια, και οικονομικά και ποιοτικά, ό,τι χρειάζεται. Μας λέγατε νωρίτερα ότι οι κάτοικοι της Μεσίνης έβγαιναν καθημερινά έξω τις άλλες χρονιές, έκαναν τη βόλτα τους και κατέληγαν σε κάποια καφετέρια ή να φάνε ένα σουβλάκι. Φέτος το βλέπετε αυτό? Φέτος δεν υπάρχει αυτό, σαφέστατα, γιατί δεν υπάρχει εμποροπανήγυρη. Ήταν πάντα καθιερωμένο, ειδικά για τους ντόπιους της πόλης, ότι πάμε μια μέρα να προσκυνήσουμε την εικόνα μας και τις άλλες 8 μέρες, είναι 9 μέρες το πανηγύρι μας, κάνουμε βόλτα. Κάνουμε βόλτα στην εμποροπανήγυρη, έτσι να παίρνουμε αυτό το άρωμα. Ερχόμαστε μετά στην πλατεία μας, τρώμε το σουβλάκι μας, κάνουμε βόλτα στα μαγαζά μας. Υπήρχε έτσι μια ζωντάνια. Δηλαδή, φανταστείτε ότι καθημερινώς είχαμε μια κίνηση 10.000 κόσμου την ημέρα από την πόλη. Αυτή τη στιγμή τώρα αυτό δεν υπάρχει. Μπορούμε όμως να κάνουμε τα απαραίτητα ψώνια μας που θα τα κάναμε έτσι κι αλλιώς στα εμπορικά μας καταστήματα. Γι' αυτό είμαστε εδώ, να προσπαθήσουμε για το καλύτερο της πόλης. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά. Αυτό που θέλω να ρωτήσω, Δέσποινα, και τον κύριο Πετρόπουλο είναι το εξής. Φαντάζομαι με ακούει, είναι ότι σε σχέση με πέρυσι, για να το αντιληφθούμε και λίγο με αριθμούς, πόσο κάτω ήταν η κίνηση την καλοκαιρινή περίοδο. Και νομίζω ότι όποιο κοινό να υπήρχε την καλοκαιρινή περίοδο, ερχόταν αυτό το εμποροπανήγυρη να το καλύψει, θα έλεγε κανείς, και να ξεκινήσει λίγο πιο δυναμικά το φθινόπωρο, που ξέρουμε κατά πολύ ότι είναι δύσκολο. Και τι ζητήματα από εδώ και πέρα θα προκαλέσει αυτό το κοινό, που είναι αναγκαστικό κοινό όπως και να έχει, προς τις επιχειρήσεις? Δεν άκουσα ακριβώς, αλλά λίγο από άκουσα. Σαν ποσοστό πτώσης που με ρωτήσατε, έχουμε μια πρόβλεψη για το πανηγύρι, θα είναι γύρω στο 90% κάτω η αγορά. Από εκεί και πέρα, το καλοκαίρι είχαμε κίνηση στα εμπορικά καταστήματά μας, είχαμε κάνει και το διήμερο εκπτώσεων.
γιατί αυτό οφείλεται γιατί είχαμε πολύ επισκεψιμότητα στην πόλη μας. Είχαμε πολύ κόσμο από την Αττική, χώριο τουρισμό, που κατέβηκε στα χωριά του, έτσι είναι και η αγροτική περιοχή η Μεσίνη, να κάνει εδώ τις διακοπές του, καθώς φοβήθηκε ο κόσμος να πάει σε νησιά, ήρθαν εδώ στην Πελοπόννησο, όπως είχε και η Καλαμάτα, είχε και η Μεσίνη πάρα πολύ κόσμο. Τώρα για τη συνέχεια, να φανταστώ, πρέπει να ρωτήσατε, δεν προβλέπω κάτι πολύ ευχάριστο για το χειμώνα. Καθώς οι επιπτώσεις από το χώρο του τουρισμού και της εστίασης, το χώρο στον χορέκα δηλαδή, θα φανούν τώρα τους επόμενους μήνες, λόγω της ανεργίας και οι θέσεις εργασίας που χάθηκαν όλο αυτό το διάστημα. Δεν σας άκουσα τώρα, αν με ρωτήσατε νομίζω κάτι άλλο. Νομίζω ότι με καλύψατε με την απάντησή σας, κύριε Πετρόπουλε. Να σας ευχαριστήσουμε και εσάς. Δέσποινα, νομίζω πάντως ότι τα καταστήματα έχουν τα πάντα. Το βλέπεις και εσύ από κοντά, το ξέρεις και εσύ πολύ καλά. Και πρέπει και ο κόσμος να βρεθεί και στην αγορά της Μεσίνης και στον εμπορικό κόσμο και να στηρίξει την όλη προσπάθεια που κάνουν, γιατί είναι πολύ σημαντικό σε αυτή τη δύσκολη εποχή και η κατανάλωση να στηριχθεί και φυσικά να επιλέγουμε, όπως πάντα το λέμε, ντόπιες επιχειρήσεις, τοπικά προϊόντα. Έτσι, να στηριχτεί και η τοπική κοινωνία εδώ. Πάντως, Θέμη, από ό,τι βλέπουμε σήμερα, Δευτέρα απόγευμα, που άλλες χρονιές, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα, εδώ η κεντρική πλατεία ήταν γεμάτη από κόσμο. Τώρα είναι πολύ λίγος κόσμος και μόνο μικρά παιδιά. Λοιπόν, καλό σας βράδυ, καλή συνέχεια.